Yerimde yurdumdan oldum derbeder. Yerimde yurdumdan oldum derbeder. Ben senin hatıran degen degilem. Sır sözleri ya da diyen degilem. Balam gel götürem anayan seni. Το Αρχείο Πολιτισμού στο μικρό καμπό της Δράμας, κυρίες και κύριοι. Ήρθαμε εδώ, στην ακριτική Δράμα, για να συναντήσουμε μια χαρούμενη γιαγιά. Μια κυρία η οποία είναι γεννηθήσα το 1922 και η καταγωγή της είναι από τον Πόντο. Γεια σου γιαγιά Ιωάννα. Γεια σου παιδί μου. Είναι η κυρία Ιωάννα Σαρόγλου, ναι. Και μας άνοιξε το σπίτι της για να μας ανοίξει και την καρδιά της. Είμαστε εδώ για να την ακούσουμε. Είσαι καλά γιαγιά? Είμαι καλά, ευχαριστώ αγόρι μου για τα λόγια σου. Περνάς καλά? Περνάω μια χαρά με τα παιδιά μου. Είσαι ευχαριστημένη, ευτυχισμένη? Είμαι ευτυχισμένη. Μπράβο, πόσα εγγόνια έχεις? Να μην τα περιμένω. Τα εγγόνια μου είναι 3 και 2, 5. 5 εγγόνια. Μπράβο, τι πιο καλό πράγμα, ε! Ναι, βέβαια, το καθένα έχει την αγάπη. Έτσι, μπράβο. Είμαστε εδώ όμως γιατί έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή κάνει στη ζωή σου, τα έχεις δει όλα και τα έχεις ακούσει όλα. Ναι. Από πρώτο χέρι οι γονείς σου σου είπανε για τον Πόντο, ναι. Και έχεις την καλοσύνη να μας ανοίξεις και το σπίτι σου, να μπούμε μέσα για να μας πεις και τα υπόλοιπα. Ορίστε, περάστε αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Κυρία Ιωάννα, γεννήθηκε το 1922. Σε ποιο μέρος? Στην προφητηλία τη Συνόπη, που ήταν γύρω στη Συνόπη ένα χωριό δάκι, όχι πολύ μεγάλο, κανονικό. Που καθόταν εκεί οι γονείς μας και έφτιαναν σιτηρά τα δίκη και καπνά φτιάχνανε στην πατρίδα. Όταν όμως τ' άκουα από την πεθερά μου και από την πεθερά μου, γιατί με τη μητέρα μου ήμασταν ακόμα μικροί και δεν μιλούσαμε. Μιλούσαμε με τα πεθερικά. Ήξεραν αυτοί ότι ήρθαν στην Ελλάδα. Σε θυκολόγησε ο Βενιζέλος με τον Κεμάρ. Με τον Κεμάρ και έδωσαν την απόφαση οι Έλληνες να πάνε στην Ελλάδα και οι Τούρκοι να μείνουν στα Αμερική. Ναι, ανταλλάχνει, το 24 έγινε αυτό. Ναι, 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 το, ναι. Αυτό έγινε το 24, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Ήσουν πολύ μικρή, ναι. Τότε. Ναι, ναι. Και ήρθανε με πλοίο, ε? Με πλοίο και κατέβηκα στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Η πεθερά μου. Και εκεί τους αφήσανε αδέσποτους και τους αφήσανε όποιος θέλει, θα πάει Θεσσαλονίκη, θα πάει πιο κάτω, όπου ήθελε ο καθένας πήγε. Και οι δικοί μας οι γονείς πήγανε στην Προσοτσάνη, της Δράμας. Τη Δράμα. Ναι. Είναι ο δρόμος δηλαδή. Και έτσι έμειναν στα χωριά μας και έφτιαναν καπνά, διότι έφτιαναν στην πατρίδα καπνά. Ναι, και γονείς μπορούσε και φτιάχνανε καπνά εκεί. Και στην Τουρκία έφτιαναν καπνά και ήρθαν εδώ, έψαχναν μέρος να μπορεί, για να μπορούν να κάνουν καπνά. Την Προσοτσάνη αν έχετε ακουστό, η Προσοτσάνη ήταν για τα καπνοχώρια φημισμένο, διότι έβγαζε καλό μαξούλι τα καπνά. Και έτσι με το πλοίο τους κατέβασαν στον Πειραιά, έλεγε η πεθερά μου, και εκεί τους αφήσαν ελεύθερα, ο καθένας όπου θέλει. Είχαμε θείους, εδώ μείνανε στην Αθήνα, είχαμε θείους πήγαν απάνω στα βουνά στις παπάδες εκεί, δεν θα τα ξέρετε εσείς. Και ούτω καθεξής. Ο πατέρας μου είχε 2-5 αδέρφια και όλοι σε ίδιο το χωριό καθίσαν να είναι όλοι μαζί, όπως ήταν στην Τουρκία. Οι οικογένειες. Ναι, ναι, ναι.
Και όλη αυτή η περιοχή, η Ξάνθη και η Δράμα, όλη καπνά. Όλη καπνά και πολύ καλά καπνά. Καπνά, ναι. Αλλά ήταν δύσκολη. Δύσκολη το πασμά, το μπασμά. Η Ξάνθη έκανε τον μπασμά. Το μαξούλι. Εμείς έφτιαχναν το μεγάλο. Αλλά δύσκολη δουλειά, δύσκολη καλλιέργεια τα καπνά. Δεν είναι εύκολη. Φανταστικό ήταν, αγόρι μου. Γιατί τα βράδια να σηκωθείς νωρίς, να πας πρωί-πρωί στο χωράφι για την ενίδρωση για να μαζεύεις τα καπνά. Δύσκολα τα χρόνια ήταν. Αλλά δύσκολα, εύκολα το πήραμε απόφαση. Τι σου λέγανε από τις διηγήσεις τους για τη ζωή στον πόντο? Στον πόντο. Τι θυμάσαι, τι συζητούσαν πιο συχνά? Αυτό δεν θυμάμαι. Και μόνο που έλεγε μια γυναίκα που ήρθε 10 χρόνια από εκεί, την άκουγα μια μέρα, ήρθε ένας δημοσιογράφος και την πήρε συνέντευξη και τη ρώτησε ηλικιωμένος. Και αυτή είπε, την ημέρα που έδωσε διαταγή ο Κεμάλ με το Βενιζέλο ότι οι Έλληνες να πάνε στην Ελλάδα, εκείνη την ημέρα, λέει, οι γονείς της ήταν στο χωράφι και θέριζαν σιτάρι. Και εγώ, λέει, είχαμε στο φούρνο ψωμιά, ζήμωνα με το ζήμωνα οι γονείς μας, λέει, μόλις άκουσα οι Έλληνες θα πάνε στην Ελλάδα. Εγώ πάω τρέχω στη μαμά μου και τη λέω, μητέρα, μητέρα, θα πάμε στην Ελλάδα μας. Σαν πως το ήξερε. Τέλος πάντων, και πάει στο χωράφι, τους φωνάζει και θέριζαν, λέει, και από τη χαρά τους ρίξαν, λέει, τα δρεπάνια. Με δρεπάνια θέριζαν τότε. Και από τη χαρά τους. Και εκείνη μας τα είπε πολύ ωραία σε μια συνέντευξη. Και λέω, αυτά τα θυμάμαι, δηλαδή, που τα είπε η γυναίκα. Έβησε ότι νέοι μας, δεν τα ήξερα. Αυτά ξέρω για εκεί. Γιατί είχαν μεσολαβήσει τα γεγονότα του 22 και φοβόντουσαν για τη ζωή τους και την ασφάλεια εκεί πέρα. Και χάρηκαν ότι να θα έρθουν στην Ελλάδα. Στην πατρίδα να είναι πιο ασφαλείς. Είχα μια θεία του πατέρα μου αδελφή και ήταν στην Αθήνα, έμειναν τότε. Τα αδέρφια του πατέρα μου πάλι πήγανε στην Προσοτζάνη και να κάνουν καπνά, ήταν συνηθισμένοι. Και έτσι έκαναν καπνά στην Προσοτζάνη. Το δικό μας το χωριό ήταν κάμπος. Πού πήγαν εκεί και βρήκαν ένα μέρος ανεκτοσιά, δεν είχε, δεν κατοικόταν το μέρος αυτό. Και βρήκαν ένα κενό μέρος που πήραμε τα χωράφια και σφέραμε καπνά. Αυτή ήταν η δουλειά μας, τα καπνά. Δεν μου λες, εσύ σαν παιδί, τα παιδικά σου χρόνια πώς τα θυμάσαι, υπήρχαν άλλα παιδιά, παίζατε με τα άλλα παιδιά? Δεν έτυχε, γιατί ξέρεις, επειδή οι Τούρκοι έπαιρναν τους πατέρες μας εξορία. Τι έξι στρατιώτη, παιδί μου. Δεν τους είχαν στρατιώτη. Σκαμπανείς τους είχαν. Έχτιζαν δρόμους στην Τουρκία. Αμελέτα μπουρού και τα λοιπά. Ναι. Και τυχαία τώρα εδώ στην Ελλάδα που ήμασταν, θα σου πω χρόνια που έγινε ο πόλεμος, το δεύτερο παγκόσμιος. Ο σύζυγός μου ήρθε στην Αθήνα για να υπηρετήσει το 41 κλάση. Αλλά δεν πρόλαβε, 20 μέρες κάνανε και κατέσβησε η Ελλάδα. Οι Γερμανοί τότε ήθελαν να περάσουν από εδώ, ξέρω. Και αυτά ήταν το χωριό, τα άλλα δεν τα ήξερα. Σχολείο πού πήγες? Στο χωριό. Στο χωριό. Το μικρό κάμπο. Είχε πολλά παιδιά? Μέχρι 70. 70 παιδιά. Ήταν τα παιδιά ντυμένα ή ήταν εξυπόλυτα τα παιδιά? Πώς ήταν τα... Ελεϊνά. Δηλαδή? Γαλέτζια φορούσανε, παπούτσια πού. Δεν είχατε παπούτσια, ξυπόλυτα? Ναι. Ξυπόλυτα? Δεν είχα. Εκεί η γειτονιά παιδιά παίζαμε μαζί, όλοι ξυπόλυτοι. Χάλια ήταν τότε τα παιδιά. Τι παιχνίδια παίζατε τότε? Ποια ήταν τα παιχνίδια που παίζαν τα παιδιά? Ποια ήταν, έπαιζαμε αυτό, αρμάδα το λέγαμε. Έριχνες εσύ το πέταρα, την πέτρα, ας πούμε. Και αν χτύπανε εδώ, το λέμε, χτύπησε. Αυτό ήταν το παιχνίδι σας. Αυτό ήταν το παιχνίδι και τα παιδιά μας βάλουν ένα κουτί χώμα και έβαζαν ένα σκηνί. Και το τραβούσαμε. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τότε. Κούκλες είχες? Όχι. Με τι να πάρω κούκλα? Στην Τουρκία είχαν κούκλα.
Δηλαδή, σαν παιδάκι, εσύ κούκλα δεν κράτησες τα χέρια σου. Όχι, όχι, αγόρι. Όχι. Πέντε παιδιά είχε η μάνα μου. Πού να προλάβει. Πες μου κάτι, όλα τα παιδιά ήταν έτσι φτωχά ή ήταν κάποιοι πιο πολλοί. Το χωριό μας σχεδόν. Σχεδόν φτωχά, τα πιο πολλά. Αυτοί όπως ήρθαν στην Τουρκία ήταν σε ένα χωριό, πάλι εδώ στην Ελλάδα ήρθαν σε ένα μέρος. Όλοι μαζί. Και έλεγε τον πατέρα μου, πατέρα γιατί εμείς η θεία είναι στη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μου Χατζής, ήταν ψαρά στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνος έμαθε να κάτσει στην πόλη όταν ήρθαν από την, για την Ελλάδα. Και πάντα μου τον έλεγα, πατέρα γιατί εμείς ήρθαμε και κάνουμε κάπου να δικαιούμε στα χωράφη. Έλεγε η κόρη μου, ο αδερφός μου μεγάλος είπε, όπου είναι όλος μου αδερφός, όλοι εκεί θα είμαστε. Και ήμασταν έξι αδέρφια ο πατέρας μου. Πες μου κάτι, και τα παιδιά πηγαίνατε στα καπνά. Όταν ήταν 10 χρονών. 10 χρονών δουλεύανε στα καπνά. Ναι, ναι. Να βοηθούσανε. Ναι, να βοηθήσουν. Έστω τα καπνά να τα μαζέψουν. Ναι, ντάνες να τα κάνετε. Δεν μου λες, στο σχολείο μαθαίνατε γράμματα, υπήρχαν τετράδια, υπήρχαν... Εγώ τελείωσα το δημοτικό στο χωριό. Τελείωσα και είχα και μεραγή, αλλά δεν είχαμε συγκοινωνία. Με τι να πάμε, στη Δράμα. Στη Δράμα. Έπρεπε να πας στη Δράμα για γυμνάσιο. Ναι. Και δεν πήγες. Ναι. Δεν πήγες γιατί δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν υπήρχε τρόπος. Όχι, όχι. Δεν υπήρχε τρόπος. Δεν είδα, ούτε αυτοκίνητα είχε το χωριό τότε. Δεν είχαμε τίποτε για ευρύ. Και έτσι όλα τα παιδιά δεν πήγανε γυμνάσιο ή κάποια πήγανε. Τελευταία κατά το... Ποια χρονολογία να ήτανε. Κοντεύαμε στον πόλεμο όπως το 40 είναι ο παγκόσμιος. Ναι. Εκεί πιο νωρίς. 5-6 χρόνια νωρίτερα είχαμε κάπου 3-4 παιδιά που πρόλαβαν να πάνε. Μόνο 3-4 παιδιά. Ναι, ναι. Στο σχολείο ήτανε χαρούμενα τα χρόνια, χαιρόσουνα που πήγαινε σχολείο, που έβλεπες και άλλα παιδιά. Είχαμε, τι σου είπα, 70 παιδιά ήμασταν ναι. Στο σχολείο και τώρα δεν έχει παιδιά. Τι θυμάσαι από τα σχολικά σου χρόνια. Σχολικά χρόνια ξεθυμάμαι, που πήγαινα σχολείο, τσόκαρο φορούσα. Πού είναι τα παπούτσια. Πού γράφατε. Πού γράφατε. Είχαμε τετράδια. Τετράδια. Ναι, ναι. Και η σάκα τι ήτανε. Η σάκα ήταν, έβαζα το βιβλίο μας, είχαμε έναν τόμο, ακόμη έχω. Που έχει 12 βιβλία, αριθμητική, γραμματική, όλα τα έχει. Σε ένα τόμο, σε ένα βιβλίο. Τώρα ένα σουρού κουβαλάτε. Και από εκείνο το βιβλίο η ιστορία είχε. Μαθηματικά είχε. Από όλα είχε ο τόμος που λέει. Εσένα τι σ' άρεσε πιο πολύ. Όλα πάλι μου αρέσουν η όλα. Ιστορία. Είχα βεράκι στα γράμματα και με λέει ο πατέρας μου, τα σκάλα θα σου κάνω. Τα βράδια με τη λάμπα του πετρελαίου, δεν θα τα ξέρετε εσύ. Καθόμασταν τώρα να πασταλιάσουμε το βράδυ με τη λάμπα στην κατοχή. Ούτε πετρέλαιο, ούτε φως, ούτε αλάτι. Και τρώγαμε νωρίς γιατί φως το βράδυ δεν έχουμε. Ήρθαν και κάποιοι δικοί μας συγγέντες, ήταν στις παπάδες σε ένα βουνό. Τότε όταν ήρθαν από την Ελλάδα πήγανε στα βουνά αυτοί, του πατέρα μου οι αδελφές. Και μόλις ήρθε το 40 ο πόλεμος, κατεβήκαν πάλι στο δικό μας το χωριό και όλοι ζούσαν εκεί στο χωριό. Πες μου κάτι, εγώ ξέρω ότι θυμάσαι πολλά ποίηματα από τις σχολικές γιορτές. Ποίηματα ξέρω, λέεις, και τα αγαπώ και όλους. Ναι, για πες μου ένα που θυμάσαι. Πολύ μακριά σα στείλανε, πολλά που να πουπίσουν, δεν φτάνει το χεράκι μου να σα γλυκοφιλήσω. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό, αυτό είναι το σπίτι. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό, ο Παύλος πληγωμένος. Και στο αυτό το νησιό ήταν εξαπλωμένος στη μάχη. Και αυτό το μου άρεσε πολύ, ποίημα το είχα. Στις σχολικές γιορτές, το έλεγες. Κάνατε έτσι γιορτές, ήτανε... Ναι.
Κάνατε. Παρελάσεις, κάνατε γιορτές και τέτοια πράγματα. Γιορτές όταν γιορτάζαν 25 Μαρτίου. 28 δεν υπήρχε τότε. 8 δεν είχαμε τότε. Ακόμα δεν είχε. Μεταξά δεν είχε. Σωστά, σωστά. Να σε πω, τότε ο Μεταξάς πέθανε στην κατοχή πριν αρχίσει ο πόλεμος Γερμανίας. Ήταν ο Μεταξάς. Μετά πήγανε να πάμε το Μεταξά ότι η Ελλάδα θέλει να περάσει από εκεί. Η Γερμανία θέλει να περάσει. Και δεν είναι οι Γερμανοί, αλλά όχι είπε. Και τώρα γιορτάζουμε το όχι του Μεταξά. Σωστά. Σωστά. Η ζωή στο χωριό πώς ήταν, είχε πανηγύρια, ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε, ήταν επειδή... Τέτοια έφτιαναν. Αυτοί που ήρθαν από την πατρίδα ήξεραν τουρκικά τραγούδια και, χορούς. Και αυτοί έφτιαναν να διασκεδάσουν στην πλατεία του χωριού. Όλοι κουβαλούσαν άλλο κατά κοτόπουλο, άλλο ένα αυγό και λέτε, μου σαν ευχαριστώ όλα. Όλο ήταν ωραία. Με ένα κοτόπουλο και ένα αυγό. Γινόταν πανηγύρι. Ναι. Η πλατεία του χωρίου τα Χριστούγεννα χόρευαν εμείς όλα ήταν εντάξει. Σαν να ήταν όλα εντάξει, παίζανε και μουσική, είχανε όργανα. Είχαμε ένα που έπαιζε ούτι. Και βιολί. Και ένα βιολί. Και ένα βιολί. Με ένα ούτι και ένα βιολί, ένα αυγό και μια κότα. Ναι. Και γιόρταζε ένα χωριό ολόκληρο. Ο καθένας από το σπίτι του φέρει αυγά, φέρει και ένα κοτόπουλο. Πες μου κανένα τραγούδι από εκείνα που τραγουδάγανε τότε εκεί και θυμάσαι. Αυτοί ολοτουρκικά τραγουδούσαν από εκεί, από την Τουρκία. Επειδή ήταν ανακατεμένοι με τους Τούρκους, όλο τραγούδια τουρκικά. Είχα μια θεία στη Θεσσαλονίκη. Και το φίλο μου ο Χατζής ο Ναλεβέντης και αυτός έφερε τη γυναίκα του μαζί με το γραμμόφωνο και άνοιξε τη με το... αυτό, τη βαλίτσα ήταν το... Φορητό ήταν, φορητό. Ναι. Και τραγουδούσε το πρωί και με έλεγε, έμαθα δύο τραγούδια από τη θεία μου, τουρκικά. Συναπούν δε ρέσει κάνει να το του, τουρκ λερίνε βλέρι μάλλον να το του. Οι Τούρκοι έσπασαν στη Συνόβη και το αίμα λέει έτρεχε σαν ποτάρο και κάτι τέτοια. Ήτανε, για να το πούμε δηλαδή, ήτανε τραγούδια με τούρκικο στίχο αλλά μιλάγανε, τα είχαν κάνει οι Έλληνες για να μιλήσουν για τα πάθια τους. Ελληνικά δεν μιλούσαν, ελληνικά. Ναι. Αυτό το τραγούδι για τη σφαγή της Συνόπης μιλάει, που γέμισε όλο το ποτάμι και όλο ο πόντος έγινε κόκκινο. Ναι. Αυτό το άκουγες που το λέγανε. Και τρέχει σαν ποτάμι. Για τη σφαγή. Συναπούν τερέσι λέει, κάνει να το τουρκλερίνε βλέρι μάλλον να το λέω. Γιατί έτρεχε το αίμα σαν ποτάμι, έσφαξαν τους Έλληνες και το αίμα λέει έτρεχε σαν ποτάμι. Γι' αυτό το έβαλα ένα τραγούδι και η θεία μου το τραγουδούσε να ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη για μου σοφία το καλοκαίρι. Και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Και έμαθε το άλλο το τραγούδι πώς το λέει. Ένα τραγούδι. Τσιανακάρι νιτσιντέ, βουρτουλάρ παιδί. Όλ με την μεζάρα, κόη του λάρ παιδί. Το λέγανε. Το καταλαβαίνεις. Ναι, το λέγανε αυτό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Θα έχεις τουρκικά μου φέρετε. Ναι, εντάξει. Και ένα άλλο, ο Τούρκος, ο στρατηγός που ελέγχει το στρατό, αραδικασμένος ο στρατός, πήγε στο στρατό, λέει το τραγούδι και τραγουδούσαν και λέει έναν στρατιώτη πριν η ψυχή του τον παραχώσανε. Το βάλα στο μνήμα. Ζωντανό το βάλα στο μνήμα. Ναι. Και λέει «Όλ' με την μεζάρα κοϊτουλάρ παιδί». «Όλ' με την». Πριν πεθάνω με έβαλαν στον τάφο. Φτώχεια που τις καρδιές ματώνεις, πόνος γεννάς για μια στιγμή, έχεις
και χάρες που σκλαβονίσαν είναι μαζί σου και η τιμή. Το πια μέσα στην πλάση τούτη έχεις τα πιο καλά παιδιά, δεν τα ζηλεύω φτωχιά τα πλούτη, γιατί έχω πλούτο την καλή καρδιά. Δεν τα ζηλεύω φτωχιά τα πλούτη, γιατί έχω πλούτο την καλή καρδιά. Φτωχιά αν τύχει και σ' αφήσω, φίλο θα χωριστώ στενό, και σε παλάτια μέσα αν ζήσω ποτέ μου φτώχεια δε σε ξεχνώ. Και σε παλάτια μέσα αν ζήσω ποτέ μου φτώχεια δε σε ξεχνώ. Τέλος. Στο ηρώον του χωριού, στο κέντρο της πλατείας, κάθε 25 Μαρτίου κάνετε γιορτή και έλεγες και ποίηματα εκεί, ε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα εορτάζουμε διπλή γιορτή, τα σύμπαντα και οι Έλληνες γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1821 έπεσαν τα ηρωικά μαχόμενοι ήρωες του 21. Λοιπόν, θέλω και εγώ να πω ότι με ένα λόγιο. Μια μέρα, τούτοι που γιορτάζανε το Ραμαζάνι τους, είχαν και σειράκια ελληνόπουλα, σκλάβους. Και σούβλιζαν αρνιά και στεναχωρήθηκαν σειράκιδες σκλάβοι Έλληνες, γιατί υπόσχεραν χρόνια πολλά. Και ένας κομιός αναστέναξε και λέει, ο πατσάς μόλις άγωσε, λέει, τι έχεις μπρέλο μία και αναστενάζεις. Τι να έχω πατσά μου, λέει, αυτά τα μέρη όλα ήταν δικά μας και τα πήρατε εσείς οι Τούρκοι. Όμως το λένε τα χαρτιά, πώς θα ξαναγίνουν δικά μας. Την άλλη μέρα, λέει ο πατσάς, να το βλέπεις αυτό το μπαλούκι που σούβλησα με το αρνί, θα το καρφώσω στη γη. Εάν αυτό το μπαλούκι βγάλει κλαδιά, τότε να έχετε ελπίδα πως θα πάρετε πίσω τα μέρη σας. Την άλλη μέρα βλάστησε σου και από τότε έχουμε ελπίδες να πάρουμε πίσω τα μέρη μας. Λοιπόν, και θα πω για την Ελληνοπούλα ένα πηματάκι. Και ο πατσάς ρώτησε την Ελληνοπούλα για να την αλλάξει την πίστη. Και λέει, πατσά, τι ήρθες και με έκραξες τις φίλες μου να αφήσω εσέ το μαύρον τύρανο μονάχα να την κρίσω. Ελληνοπούλα τρομερή, περήφανος παρθένα, πώς με κοιτάζουν άγρια τα μάτια σφιχωμένα. Πώς απαιτείς να σε κοιτώ με γελαστό το βλέμμα, εσύ φωνιά που κίνησες τη χώρα μες στο αίμα, και τους ναούς της τούρκεψες, έσωξες τα παιδιά τους και έβρες της παρθένος της, έκαψες τα καρδιά τους. Ρέξτε ρε Τούρκοι μου πιστοί, φέρτε τις αλυσίδες και δέστε τις και κάψτε τις, την άμυα Ελληνίδα που προτιμά το θάνατο από τη βασιλεία. Κάψτε με Τούρκοι, κάψτε με, καθόλου δεν φοβάμαι, μονάχα τη μανούλα μου, αυτή είναι συλλογάμε. Μπρος από την θρησκεία μας για την γλυκιά πατρίδα, όλα μηδέν τα θεωρώ και ευχαρίστως τα κάω. Για πες το. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος και στο νερό του αυλαγιού ήταν εξαπλωμένος. Οι σύντροφοι τον αφήσαν και φύγανε και λέει, δεν κλαίω τις λαβωματιές, δεν κλαίω και το βόλι μου, λέω, μ' αφήσανε οι σύντροφοί μου όλοι. Πες μου κάτι, τέλειωσε και ο εμφύλιος. Εσείς το λέγατε Αντάρτικο. Τα Ανταρτικά άσλια είχαμε καταφύγει και κρυβόμασταν μέσα στα υπόγεια. Στα υπόγεια. Ναι, ναι, έκαναμε ειδικό στην αυλή του σπιτιού, γιατί όταν μαθαίναμε έρχονται οι αντάρτες,
Πήγαμε μέσα και μια μέρα γέμισε και νερό. Ήρθε σύζυγός μας, λέει, Ιωάννα, τη βαλίτσα την πήρες από το υπόγειο. Όχι, όταν πήγε να το πάρει, τι κύμα, τι θα δει. Ανέβηκε η βαλίτσα επάνω. Είχε γεμίσει νερό. Είχε γεμίσει νερό. Η Ελλάδα, δεν ξέρω ποια ήταν πιο μεγάλη καταστροφή, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή του Εμφύλιου, δεν ξέρω ποια ήταν πιο μεγάλη καταστροφή. Εσύ τι λες? Ο Εμφύλιος. Ο Εμφύλιος. Δύσκολο ήταν, αγόρι μου. Χτύπωσαν τις πόρτες μας και ήθελαν να πάρουν φαγητά να φάνε. Και έφευγα στα βουνά. Καλυθέα, διάφορα χωριά, τα όσα ήταν στα βουνοχώρια. Πήγαινανε αντάρτη και έπαιρναν από το χωριό ό,τι να είναι άλευρο, ζάχαρη, ξέρω εγώ. Και εκείνα είχαμε, αν δεν είχαμε τι θα ήταν. Ζώα, παίρνανε και ζώα. Για να τα σφάξουν εκεί και να φάνε. Υπόφερα. Και έρχεται η δεκαετία του 50, το ρεύμα πότε έρχεται στο χωριό, πότε αρχίζεται έτσι λίγο και... Α, το βρήκες. Πότε άρχισε το ρεύμα στο χωριό μας? Το 65. Το 65. Το 65. Δεκαετία του 60. Και μέχρι τότε. Λάμπες. Γυάλινη λάμπα. Γυάλινη λάμπα. Μέχρι το 65. Ακόμα το έχουμε τη λάμπα. Να έρθεις και να σε το δείξω. Και δεν μου λες. Εσύ είδες το ρεύμα να έρχεται, έτσι. Ναι. Τι είπες εκείνη τη στιγμή? Μόλις άναψαν το πρώτο, εγώ όταν του είπα, ένας θείος ήταν, είχε καφενείο και όταν είδε το φως άναψαν τα φώτα, Ανάσταση ήρθε! Τώρα που τα ζυγίζεις τα πράγματα, πότε ήταν καλύτερα, με το ρεύμα ή χωρίς το ρεύμα? Με το ρεύμα. Με το ρεύμα. Με το ρεύμα. Γιατί τότε μωρό μου είχαμε, τι είχαμε. Με τη λάμπα να πασταλιάσουμε τα κάπνα. Με τη λάμπα να κάνουμε ό,τι να ήταν. Λάμπα το βράδυ με το γυαλί. Θα τα ξέρεις αυτά. Ναι. Τη λάμπα είχαμε. Οι γυναίκες στο σπίτι. Ένα δεν είναι και πετρέλαιο όλο το χειμώνα με τη λάμπα. Οι γυναίκες στο σπίτι τι κάνανε? Ποιες ήταν οι δουλειές τους, οι ασχολίες τους? Πήγαινε σε αυτό. Μαζί με τον σύζυγο. Στο χωράφι. Στο χωράφι. Ναι. Και έπρεπε και να μαγειρέψω. Είχα την πεθερά μου και μαγείρευε, τα παιδιά κοίταζε και εγώ εμείς πήγαινε στο χωράφι. Από το πρωί. Από το... Και γυρνάγατε. Η ώρα 11. Το μεσημέρι. Και το βράδυ που λέγαμε όσα έμνησκαν καπνά, μέχρι τις 12 κρεμνούσαμε κάτι ξηραντήρια τα λέγαμε, με τα σχοινιά έτσι. Τα σπαστελώνατε. Ναι, ένα που τα αρβάτωταν. Ήτανε προσοδοφόρα αυτή η δουλειά, κερδίζατε χρήματα από αυτό ή ζούσατε πάλι φτωχικά? Τι να κερδίσουμε για μερικά. Έρχεται... Τόση δουλειά, πρωί... Όταν είναι υπάλληλος να τα τιμολογήσει και όταν θα έρθει έμβορας να δει τι τιμή είχε για πάνω του. Έρχονταν ένας από τη Ραβίκα το λέω το χωριό και τα σφράιζε. Αυτό το μαξούλι είναι ας πούμε πρώτο, το άλλο το μαξούλι είναι δεύτερο. Και όλα έδιναν τιμή σε κάθε μαξούλι, όποιο ήταν ανώτερο στο αυτό, στην εμφάνιση και καλό ακριβό, εκεί έβαζαν πιο καλή τιμή. Όμως αυτά που παίρνατε, αυτά που έπαιρνε ο πατέρας σου, ήτανε ίσα ίσα να ζήσετε... Ναι, δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν. Θυμάμαι ο πατέρας μου πήγαινε, ψούνιζε, όταν ήμασταν μικροί, ψούνιζε βερεσιέ, και όταν όργωναν καλλιεργητικό λέγανε και πήγαιναν που λειτουργούσαν τα καπνά και τότε ξόφλιζανε το χρέος. Τον μπακάλι, τον οποιοδήποτε. Σαν κοπέλα εσύ πήγες σε γιορτές, φόρεσες φουστάνια να πας να κάνεις μια δεξίωση, σε ένα χορό. Τέτοια να σε πω δεν είχαμε. Το χωριό ήταν μικρό. Και αυτοί οι μεγάλοι που ήρθαν από την πατρίδα και ήξεραν τα τουρκικά να χορεύουν και όπως πω το γιακά μου χορεύουν και τώρα τα τουρκικά. Εκείνοι χόρευαν, αλλά εγώ μικρή, δεν θυμάμαι να πάει η πία και ανέβιασα σύνορα, στην άκρη του.
Στη Δράμα πότε πήγες πρώτη φορά, στην πρωτεύουσα? Πότε φορές πήγα, ξέρεις, αγόρι μου, παντρεμένη. Παντρεμένη. Πώς σου φάνηκε η πόλη που ήσουν από ένα μικρό χωριό, ξαφνικά είδες μια πόλη μπροστά σου? Ναι, ήταν οι πόλεις μας, οι ψώνια να έπαιρνα από πίσω, από τη Δράμα. Πώς σου φάνηκε όταν είδες την πόλη? Ήταν, αλλά αφού δεν είχαμε να ψωνίσουμε. Δεν σου φάνηκε μεγάλη, έτσι, ναι, σε τρόμαξε? Ναι, εκεί είναι ακρόμη που λέμε, να μπεις κατά εκεί, ναι, δεν ξέρω. Ήταν ωραία και περνούσαμε τότε ένα ποτάμι εκεί, ο Μήλος που ήταν, δεν ξέρω αν μπεις και δεν μπεις. Εκεί στην Αγία Βαρβάρα, στα νερά, όταν τα έδεσαι αυτά, τα ξέρεις. Σ' αρέσανε? Ναι, ναι. Σ' άρεσε? Ναι, ναι. Με τι πήγαμε, με τι πήγαμε, πες. Με τι πήγες? Με κάρο. Με το γάιδαρο. Με το γάιδαρο. Πάνω στο γάιδαρο. Και οι δυο, και εσύ και ο σύζυγος. Ένας με τα πόδια, άλλος με το σαμάρι. Πόσα χιλιόμετρα? Πόσο είναι η Δράμα? 17 χιλιόμετρα. 17 χιλιόμετρα. Ποιος πήγε με τα πόδια? Με το χωριό μας, 17 χιλιόμετρα. Ποιος ήταν με τα πόδια, ο σύζυγος? Εγώ έτρεχα μου πίσω από το γάιδαρο. Εσύ έτρεχες από πίσω. Και στο γυρισμό φαντάζομαι εκείνος. Μια φορά τι γίνεται, αδελφός μου, ο μεγάλος μου αδελφός. Τώρα η αδελφή μου η μεγάλη αρρώστησε και ήταν στο νοσοκομείο Κελέκη, του Κελέκη το λέγανε, την κλινική. Και με το ποδήλατο τον πήρε, ακόμα ελεύθερη δεν παντρευθήκαμε, τον πήρε στο ποδήλατο και πήγαν με το ποδήλατο στο νοσοκομείο Δράμας. Μου μούδιασε το πόδι του και έπεσε το παπούτσι του στον δρόμο και δεν το κατάλαβε. Μόλις έφτασαν στο σημείο να κατεβεί από το γάιδαρο, λέει, αχ, Ανέστη τον λέγανε τον άντρα. Αχ, Ανέστη, καλύτερα μου το παπούτσι έπεσε και δεν το είδα. Βρε, πού ρε, να πάμε στο τσανκάρι να πάρουμε ένα. Πάνε στο τσανκάρι, ένα παπούτσι δίνει άνθρωπο. Ναι, όχι. Λέει, αδελφός μου, ήρθαμε να πάρουμε ένα παπούτσι. Λέει, άλλος, ένα παπούτσι δεν πουλάμε, δύο πουλάμε, ένα έχουν. Έφτιανε και πλάκα. Αλέκος μας, αδελφός μου, τώρα έπεσε τα παπούτσι, να θέλει κι άλλο ένα παπούτσι. Ένα παπούτσι πουλάμε, πουλάει ο αυτός. Ο τσιακάρι. Και αυτά ήταν τα βάσανα μας στην κατοχή. Οι αντάρτες μας ταλαιπώρησαν. Τη νύχτα, η ώρα 12 να χτυπούν την πόρτα. Με τη μεθερά μου έβγαινα με ένα μικρό φαναράκι είχαμε, να τους δείξουμε το στάβλο και να πάρουμε κανένα ζώο. Τους έλεγαμε δεν έχουμε ζώο, ένα γαϊδαρό και εκείνο που κουφόξε. Τυφλό ήταν. Το γαϊδούρι ήταν τυφλό. Όταν παντανιστήκαν μωρό μου τίποτα δεν είχαμε. Και πέρα μου έτσι έκανε. Να πάρ' το, και πάνε με το φανάρι εσύ στο στάβλο. Εγώ δεν πάω, μα σας φοβάμαι, λέει η πεθέρα μου. Πήγαν ύστερα μόνοι τους. Τι να δουν, είχαμε μια γελάδα και ένα γαϊδαρό. Με συγχωρήσεις. Και έτσι πέρασαν λίγο τα χρόνια, ήρθε το 50, το 40. Παντρευτήκαμε εμείς. Τη χρονιά που φύγανε οι Βούλγαροι, την άλλη το χειμώνα, παντρευτήκαμε εμείς τα Χριστούγεννα. Η βουλγαρική κατοχή ήταν πολύ πιο σκληρή από την γερμανική και την ιταλική, έτσι. Τους θυμάσαι τους κομιτατζίδες? Ναι, ναι, τότε ήμουν κοπέλα, κοπελίτσα ήμουν. Ερχόντουσαν και γύρευαν αυγά, γύρευαν βούτυρα, όλα αυτά γύρευαν οι αντάρτες. Έρχονταν και οι Βούλγαροι, και οι, ναι, Βούλγαροι. Το σχολείο το έκανα δικαστήριο. Αν ήταν κανένας κομμουνιστής, ξέρω κάτι τέτοιος, τους έπιαναν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι. Και οι Βούλγαροι μαζί και ήταν εκεί, ναι. Ναι, αγόρι μου. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Δύσκολα. Γιαγιά, πες μου το Σόιλε. Εκλε την ταγέλ με τη, εις μη παίνεις ευμετή, σόι
καταλαβαίνεις. Οι δικοί μου κλαίγανε με αυτό το τραγούδι, ήταν από την Καπαδοκία. Μα ναι, αυτή και ναι. Και το λέγανε κάθε φορά, τελειώνανε, κλείνανε το γλέντι, το χορό με αυτό το τραγούδι. Ναι. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή όταν το τραγούδισε ο Καζαντζίδης και το καταλάβαν όλοι, και ο Ξανθόπουλος ο Νίκος το είχε πει. Αλλά όταν το είπε ο Καζαντζίδης, το κατάλαβε όλος ο ποντιακός προσφυγικός Ελληνισμός. Ναι, ναι, ο ποντιακός, όλος ο κόσμος παραπονεμένα λόγια είχαν, παιδί. Η θεία μου ζωγράφα που λέω ήταν στη Θεσσαλονίκη, όλο τουρκικά μας τραγούδουσε. Ερχόταν ταξίδι στο χωριό. Θεία μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε βλέπω και είσαι χαρούμενος άνθρωπος, όλο γελάς, χαμογελάς συνέχεια. Α, εγώ το σκαρί μου. Εγώ μιλώ και γέλω, έτσι είμαι. Έρχονται στιγμές το βράδυ που κοιμάσαι, τα βράδια που κοιμάσαι που... Καλά είσαι. Το σύζυγο μου αφού τον έχασα. Μέρα, νύχτα, καρδούλα μου στο μυαλό μου. Υπάρχουν στιγμές όμως που να λες ότι εκείνα τα χρόνια όταν ήσουν ένα παιδάκι ήταν πιο ξένιαστά. Α, καλά, φυσικά. Μωρό, όταν είσαι, τι ξέρεις. Δεν είπας. Έλεγα ότι η πεθερά μου έκλαιγε και λέω τώρα γιατί κλαίει η καημία. Αφού δεν μάλωσαμε, δεν είχαμε τίποτα. Θυμόταν αυτή την Τουρκία. Έκανε 6-7 παιδιά και έφερε τον σύζυγό μου μόνο εδώ στο χωριό. 2 παιδιά έφερε από την πατρίδα. Τα άλλα μείνανε εκεί ή χαθήκανε. Τα άλλα χαθήκανε από μικρά. Από κακοφυγής. Πες μου κάτι, με τις αρρώσεις τι κάνατε, ερχόταν γιατρός, υπήρχε γιατρός να σε μεταξύ πω, σας... πολύ πρακτικά. Πρακτικά, μεταξύ σας. Τρυψίματα, βεντούζες, αυτό ήταν το νοσοκομείο μας. Όταν ήταν πια βαριά ο άστερης, πήγαμε στη δρά. Ναι. Ποιος ξεγεννούσε, υπήρχε... Α, είχαμε μια γιαγιά στις αρχές και την γυρνούσε ο εγγονός της με τη ράχη του. Στα σπίτια. Την έπαιρνε στην πλάτη. Ναι, ήταν μικρόσωμη. Ο κύριος ήταν ζωηρός. Τον έπαιρνε στη ράχη του και την πήγαινε. Ποιος πονάει, ποιος έχει εγγύος να γεννήσει. Ήταν μαμή τη λέγανε. Και πήγαινε αυτή η γιαγιά η μαμή. Ναι. Και ξεγεννούσε. Ναι, ξεγεννούσε. Την έπαιρνε στην κάμπα. Ναι. Στη ράχη του τον κουβαλεί, γιατί ήταν εγγονός της. Δεν υπήρχε τότε να πάνε στη δράμα. Και μαζεύονταν όλο το χωριό όταν γεννούσε κάποια, πώς γινόταν εκεί πέρα, τι γίνεται. Όχι, τη μαμή έπαιρνανε και του σπιτιού το άτομο. Τα πεθερικά αυτά. Τα γλεντούσατε τα γεννητούρια και τις βαφτίσεις και τους γάμους. Τα κάνατε γλέντια. Με τι να τα γιορτάσουμε, τα ράδες που είναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Το ξέρεις, πάντρεψε ένα αδερφός μου και είπε κεράσια που τους κέρασαμε επί Βουλγαρίας. Αδερφός μου που έχασε τον παπούτσι του. Ναι. Και τα παντρεύτηκε, δεν ήταν τίποτα. Κεράσια κέρασαμε. Ποιος Ζαλέκος. Φρούτα. Ναι. Φτώχεια και κακό. Ναι. Άλλοι άνθρωποι ερχόντουσαν στο χωριό από άλλα μέρη, από άλλες περιοχές. Τα κοντινά. Τα κοντινά μόνο. Δηλαδή δεν είχατε επαφή με τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Δεν ξέρατε. Όχι, η Θεσσαλονίκη είχαμε μικρή όταν είχα πάει. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω γενικά, αν υπήρχε ένα πέρα δόθε. Η μαμά μου, επειδή είχε ένα αδέρφη στη Θεσσαλονίκη, είχε 2 αδερφές και τη μητέρα, τη γιαγιά μας. Εκείνοι ερχόντουσαν. Αλλά εγώ πήγα 2 φορές το πολύ. Και τι ρωτούσατε, πώς είναι η Θεσσαλονίκη, πώς είναι η πόλη, πώς είναι... Μας έκοβε. Α, όχι. Δεν μας έκοβε. Όχι. Εσύ πότε πήγες στη Θεσσαλονίκη? Όταν τελείωσε το δημοτικό. Πήγες? Ναι. Με πήρε η θεία μου. Για να μείνεις μαζί της? Όχι. Για ταξίδι. Για ταξίδι. Είχα τελειώσει το σχολείο. Ωραία. Και 10 χρονών παιδί είδες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πώς σου φάνηκε? Αφού τη δράμα είδα. Τη δράμα δεν είδαμε, τη Θεσσαλονίκη θα έβλεπαμε. Πώς σου φάνηκε η Θεσσαλονίκη? Η νουνά μου, η μία αδελφή της μαμάς μου, ήταν καπνοεργάτρια.
Τότε ήταν, είχαν και μεγάλο κίνημα οι καπνεργάτες Θεσσαλονίκη. Ο θείος μου Χατζής ήταν, Χατζή το λέγαμε. Εκείνος δούλευε την ξύσευση, ήταν τη δουλειά του. Και με πήρανε μαζί τους, να είμαι και εγώ, μίλησαν τον το μάστορα. Και με πήρα μαζί τους και καθάριζα και εγώ κάτι κασόνια, τα καλά και τα κακά. Και με πήραν κανένα δύο μήνες μαζί τους. Να δουλέψεις. Να δουλέψεις πάλι. Πάλι να δουλέψεις. Τελείωσα και το σχολείο. Μα γραμματιζούμενοι, ναι. Ναι. Σιγά τα γράμματα. Τώρα βγαίνουν από το σχολείο. Και καλά, δεν είδες την πόλη. Πήγες στο μαγαζί κατευθείαν στη δουλειά. Την πόλη δεν την είδες. Το Λευκό Πύργο δεν τον είδες. Την παραλία δεν την είδες. Πώς. Α, την είδες. Πήγα. Πώς σου φάνηκε που είδες τη θάλασσα, που είδες αυτά. Πώς σου φάνηκε. Παράξενο, σε βλέπεις. Γιατί για πρώτη φορά είχαμε πάει, δεν δούμε θάλασσα. Εγώ δεν είδα θάλασσα. Θάλασσα είδανε. Και ο σύζυγο μου μικρό ήταν φυσικά όταν ήρθε. Και λέει, πεθερά μου. Όταν θα ερχόμασταν στην Ελλάδα, ο σύζυγος μου ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος. Αυτός θυμήθηκε κάτι από την πατρίδα. Τάχα το καραβάκι τώρα όπως είναι, δεν ήταν το πλοίο να έρχεται στην άκρη και να κατεβαίνουν με το αυτό. Τότε έπρεπε να η βάρκα. Έπιανε μακριά και ερχόντουσαν με βάρκες να σας πάρουν. Ναι. Και λέει όταν έφτιανάζει το καράβι, το μικρό, το πήρε το καπέλο του το νερό. Και εκείνο θυμόταν. Έχασε και το καπέλο δηλαδή. Εκείνο μόνο θυμόταν. Ο πεθερός μου, ο πατέρας μου, όλοι πήγαν εξορία στην Τουρκία, στα Καυκάσια, όλοι εκεί. Ταλαιπωρεί. Όλοι χείρεσαν αυτά. Από την Τουρκία. Όλοι χείρες ήρθαν. Ξέρεις πόσες χείρες έχουν περισσοχώρουν και μεγάλες ηλικίες. Δύσκολα. Οι γονείς μας πιο πολλά υπόφερα για να γεννήθηκαν. Από την πατρίδα. Βλέπω τώρα ορισμένα πράγματα που έφερε η πεθερά μου στο σπίτι από την Τουρκία. Πώς τα έβαλαν στο κάρο, γιατί πήγαν για τα Μεσόγεια. Για τον πόλεμο να μην γίνει ο πόλεμος. Και έκανε ένα σαντίκι έφερε που μέσα του να το σηκώσει δεν μπορείς. Ακόμα το έχω. Ακόμη τώρα. Να έρθει και να σε το δείξω. Δεν μου λες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύανε ότι θα ξαναγυρίσουν, πίσω στον πόντο. Δεν ακούγαμε τίποτε. Δεν ακούγατε, δεν είχατε ενημέρωση. Δεν ξέρατε κάτι. Δεν άκουσαμε θα πάμε εμείς στην Τουρκία και θα έρθουν οι Τούρκοι εδώ. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Όχι. Ναι. Μόνο λέγανε οι πατέρες μας, μαζεύονταν αυτοί όλοι και λέγανε για την Ελλάδα, πότε θα έρθουν, τι θα κάνουν. Αυτά σκεφτόντουσαν. Ναι. Είχαν μάθει να έρθουν στην Ελλάδα. Το είχαν μάθει αυτό, το είχε κυκλοφορήσει. Όταν ήρθατε εδώ όμως, όταν ήσασταν στη Δράμα, στο χωριό, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονταν ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν να ξαναπάνε πίσω στον πόντο. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν τα άκουσα. Ήμασταν και μικρά τότε. Ποιος θα δει. Και να το έλεγαν, μεγάλη όταν ήμουν, έπρεπε να το μάθω. Δηλαδή, τι έλεγε. Αλλά η πεθερά μου έλεγε, αχ, νύφη με έλεγε. Εκείνα τα βουνά του, τα λουλούδια, τα ζουμπούλια, τα άλλα ενεργήσια. Εκεί να μου σχολούν στη μύτη μου οι Κινέζοι σαν εκεί και λαχταρούσαν. Εμείς το ευτύχημα πρόλαβαμε και πήγαμε ένας ηλικιωμένος. Είχε φύγει 18 χρονών από την Τουρκία τότε και αυτός είπε ανέστηλα τον σύζυγό μου. Θέλεις να πάμε στην Τουρκία να δω το πατρικά μου τα μέρη. Και πήγαμε και καθίσαμε 10 μέρες. Εκείνοι οι Τούρκοι βρε παιδί μου. Τι καλοί άνθρωποι να μας φιλέψουν, δεν μας άφηναν να φάω. Δηλαδή έχει και καλό κόσμο. Έχει και καλό σώμα. Εκοιμηθήκαμε την πρώτη βραδιά στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα πήγαμε στο Χουσέινι, τον λέγανε. Και έχει τη φωτογραφία του σύζυγός μου. Τον λέγανε Χουσέινι, τον Λουρκό. Και τώρα που πήγαινε η άνεψιά μου, πήγε τώρα ταξίδι. Και την έδειξε τη φωτογραφία του σύζυγου μου
Αυτός ο Ανέστης που είναι, τι κάνει, Ανέστης λέω, έφυγε, απ' τη ζωή έφυγε. Εσύ πήγες ποτέ πίσω, μαζί στον Πόντο. Μαζί πήγαμε με τον άντρα μου. Πήγες. Και αυτός ο γέρος, ο παππούς. Εκείνος ο παππούς, επειδή ήξερε όλα τα μέρη, γιατί μεγάλος έφυγε από την Τουρκία, 18 χρονών. Σας γύρισε εκεί πέρα, σας γύρισε. Και ήξερε έναν την Τουρκία, τη ζωή. Δηλαδή, αν ήταν εκείνος τώρα και το ρωτούσαν, όλα θα τα έλεγε. Όταν πήγες εκεί, πώς σου φάνηκε? Στην Τουρκία. Ναι, στον Πόντο. Δεν έχει καμία σχέση το ξενοδοχείο με δικά μας. Είναι, το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα το ξενοδοχείο. Τα μέρη, τα χωριό, αν δεν το έχεις ζήσει και εσύ δύο χρόνια. Το χωριό πάλι το γύρισαμε. Ανέβηκαμε στο χωριό, στο ύψορο πάνω και είδαμε την επιγραφή που γράφει την εκκλησία στο όνομα και χτίστηκε το 850 οι γονείς μας. Και ακόμη το είχαν οι Τούρκοι μισοταμία. Πήγαν να το χαλάσουνε, να το κάνουν τσαμί, είπανε, και δεν τους άφησαν να το χαλάσουν. Και στέκεται έτσι η εκκλησία. Μάλιστα. Γιαγιά Ιωάννα, ναι, παιδί. Όπως τα βλέπεις τα πράγματα και όπως τα άζησες, έζησες την καταστροφή, έζησες την ανταλλαγή, έζησες εδώ τις δικτατορίες, έζησες τους πολέμους, τις κατοχές, τους εμφυλίους, δικτατορίες ξανά, μετανάστευση, μετά ξανά δικτατορία, μετά μια μεταπολίτευση, χαμένη γενιά. Ναι. Πού πάει το πράγμα, πού πάει η Ελλάδα? Ξέρω εγώ πως τη γνώρισαμε, έτσι είναι. Δεν ούτε γυαλέ. Προοδεύει, ούτε κάνει. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός, κατηγορεί τον άλλον. Βγαίνει άλλος, κατηγορεί τον, νομίζει εκείνος θα τα κάνει όλα εντάξει, που λέει λόγος. Έτσι είναι, να. Αλλάζουνε, πώς άλλαξαν. Μόνο οι γονείς μου έλεγαν για τον Βενιζέλο. Που έγινε νητία ο Βενιζέλος, τα βρήκε με τον Κεμάλ. Με τον Κεμάλ και ήρθαν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα όμως οι Ελληνίδες δεν κάνουν παιδιά. Κάνουν ένα παιδάκι και σταματάνε. Εσείς τότε τουλάχιστον κάνατε πολλά παιδιά και έτσι μεγάλωσε η Ελλάδα. Αυτό το βλέπεις ότι... Ναι. Η πεθερά μου, όπως λένε και οι θείες μας όλοι, οι μεγάλες ηλικίες, που λένε έφτιαναν πολλά παιδιά. Τώρα... είναι διαφορετικά τα πράγματα. Χάνουν παιδιά, πετάνε στα σκουπίδια. Τώρα είναι άλλη ζωή. Αν μπορούσες να είχες ένα μαγικό ραβδάκι να άλλαζες κάτι, τι θα άλλαζες? Τι θα έλεγα? Να πάω εκεί στα μέρη που έλεγε η πεθερά μου και την άρεσε τόσο πολύ και ήταν ικανοποιημένη, να πάω να τα δω μια φορά ακόμη. Αλλά γέρασα και δεν μπορώ να πάω. Γιατί θέλεις να πας να τα δεις άλλη μια, αφού δεν τα έζησες, τι σε τραβάει? Τραβάει το αίμα. Το αίμα τραβάει. Το αίμα. Πόσοι πηγαίνουν και μέχρι χώμα κουβαλάνε από εκεί. Όταν πήγαμε στο χωριό, στην προφητηλία το χωριό, αυτός που σου είπα, ο μεγάλος που πήγε, αρρώστησε όταν ήρθε. Γιατί ήξερε αυτήν την ηλικία, 18 χρονών, τα ξέρω όλα. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Και αφού του ήρθε, πέθανε ο καημένος. Και λέει, τώρα ακόμη λέω το Ελσά μου, λέω καλά που μας πήγε αυτό στην Τουρκία. Εγώ δεν το ήξερα την Τουρκία, αλλά τώρα έτσι η φωτογραφία με έχει μείνει. Και μας φίλεψε και πολύ καλά ο Τούρκος. Τόσο καλή, η ανεψιά μου λέει, πέρσι πήγανε. Έρχεται από την Αυστραλία και κάθε χρόνο πηγαίνει έξω. Μα τι έλεγε, έτσι μου λέει. Μα τι αυτοί να μην είναι Έλληνες. Μα τόσο να μας περιποιηθούν. Έχεις ακούσει ότι υπάρχουν και κρυπτοχριστιανοί, που είναι κρυφό Έλληνες, που δεν φύγανε τότε και αλλάξανε. Ναι, βέβαια. Έχεις δει τέτοιους? Έμειναν, πήγαμε και στο Πατριαρχείο, πήγαμε. Και ο άνθρωπος δεν έχει βεκιάνη που λένε. Δεν έχουμε, ρίζες δεν έχουμε, πότε εδώ και πότε εκεί. Τώρα είναι η Γερμανία, τώρα όλοι είμαστε η Γερμανία. Το χωριάδιασαν, οι νέοι φύγανε όλοι.
θα μπορούσαν να μείνουν στο χωριό, υπάρχει δουλειά. Εμείς πώς έμειναμε στο χωριό. Μπορούσαμε να αφήσουμε τον πεθερό μου, την πεθερά μου, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ναι, αλλά τώρα τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τα καπνά. Τώρα τα νέα φεύγουν, τι να σε κάνουν τα παιδιά, δουλειές δεν έχει. Και αυτά, παιδί μου, χρόνο με το χρόνο η ζωή αλλάζει, άλλα είδαμε εμείς, άλλα θα δείτε εσείς. Άστα να πάνε. Θέλεις να κάνεις μια ευχή για την Ελλάδα? Α, την Ελλάδα μας, Ελλάδα μου, γλυκιά μου, σ' αγαπώ βαριά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Εγώ θέλω όμως να φάω κάτι από τα χεράκια σου. Θέλω να μου κάνεις μια πίτα. Να σε κάνω. Να μου κάνεις. Ναι. Πάμε να μου κάνεις μια πίτα. Γιαγιά Ιωάννα, με τι υλικά κάνουμε τη ζύμη? Με νερό, με λάδι και ανοίγουμε το φύλλο. Λίγο το αλεύρι από τι είναι? Από σιτάρι. Από σιτάρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν και τι βάζεις, και λίγο αλάτι? Ναι, φυσικά. Ωραία. Άρα λοιπόν η ζύμη μας είναι αλάτι, λάδι, αλεύρι και νερό. Και νερό, ναι. Τέσσερα πραγματάκια. Ναι. Απλά αυτά τα τέσσερα πραγματάκια. Ναι, ναι. Ωραία. Sırsız lariyada diyen de gilem Balam gel götürem Anayan sen Αυτό είναι το μέγεθος. Λοιπόν, τώρα και τώρα στο λαδώσαμε το ταψί και τώρα θα βάλουμε τα φύλλα. Μπράβο. Εντάξει. Υπέροχα, υπέροχα. Εγώ θα φάω πρώτος. Εσύ και παραπάνω θα σε βάλω. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ένα κομματάκι. Εγώ και ο Ρέστης θα φάμε πιο πολύ από όλους. Οι άλλοι που δεν δουλεύουν δεν θα φάνε. Αφού κάθονται και κοιτάνε. Έτοιμα θέλουμε. Να πάνε να αγοράσουν και να φάνε. Ο ήλιος θα να χρυσώνει, η μέρα λαμπιεύδης, η μνήτα καλή της θα ειδώνει, σηκώ παιδί μου ενωρίς. Η ώρα είναι λογημένη, όποιος σηκώνεται πρωί. Εκείνον η ζωή εφραίνει, εκείνος κόσμο εννοεί. Σηκώ να ακούσεις μελωδίες, σηκώ τη φύση να χαρεί. Σήκω να διασκεδάσεις, σήκω παιδί μου ενωρίς. Τώρα τι έκανες δηλαδή, μάζεψες όλα τα φύλλα και τα βάλες γύρω γύρω, ναι, αυτά που περισσεύανε. Ναι, για να γίνει αρκετό, με δύο φύλλα λίγο είναι. Mm-hmm. Εσύ θα μείνει να φας εσύ. Έλατε, πόσα φύλλα βάζεις σε κάθε πίτα? Εξαρτάται. Τρία πάνω, τρία κάτω. Μάλιστα. Και όλα λαδωμένα, ε? Ναι. Μόνο λάδι, ελαιόλαδο. Λάδι, ναι, λάδι. Μόνο ελαιόλαδο. Αυτό γύρω-γύρω που το έχεις πλέξει, έτσι πώς το λες? Πλεξούδα. Πλεξούδα λέγεται. Μάλιστα.
Και είναι σαν τα μαλλιά που έκανε πλεξούδα όταν ήσουν νέα, ε! Ναι. Έτσι, ωραία. Τη φτιάξαμε τώρα την πίτα. Την φτιάξαμε. Τι θα την κάνουμε τώρα, την ψήσουμε. Άμα θέλει. Τώρα θα την ψήσουμε. Άντε, γιατί πίνασα. Η Βάση περιμένει, γιατί όταν πάρει μέσα το λάδι. Mm-hmm. Να κάνει και αυτό την ενέργεια του. Βέβαια, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το λάδι από πάνω για να κοκκινήσει. Η πίτα, αν δεν έχει λάδι, δεν γίνεται. Μ' άρεσε που είπες να πάρει την ενέργεια του λαδιού. Μ' άρεσε που το είπες. Θα το ρουφήξει, βέβαια. Τώρα λάδι όσο θέλω, τόσο βάζω. Α. Θέλω, αν είναι λαδωμένο, βάζεις πιο πολύ. Λοιπόν. Όσο έχουμε βάζουμε λάδι, έτσι. Ναι, να έχουμε λάδι να βάζουμε. Όσο βάζουμε λάδι κανονικό, ας πούμε, για να γίνει νόστιμο. Έτσι. Χωρίς λάδι δεν γίνεται η πίτα. Λοιπόν, όλο να το βάλω το λάδι ή πολύ. Φτάνει, εντάξει. Αυτό ήταν. Ωραία. Τελειώναξαμε τώρα την πίτα. Τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο. Ωραίστη, έγινε έτοιμο. Ω, και ζεστό, ζεστό, ε. Ωραίο. Ωραίο, είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Θα σας φέρει για τη γιαγιά, ε. Ναι. Γεια στα χέρια σου, γιαγιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου πολύ. Πολύ ωραίο που έχει το λάδι πάνω το ελαιόλαδο. Ναι. Balam gel götürem anayan seni de yurdumdan oldum derbeder yerimde yurdumdan oldum derbeder.